Δεν μας βλέπει. Εγώ. Καλησπέρα κύριε Νίκο Παπά, το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που είναι μαζί μας. Τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας επίσης. Και την κυρία Ζέφη Μαδάμα, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο του κινήματος αλλαγής. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, στα πάνελ αυτά που ερχόμαστε μετά από έναν υπουργό ο οποίος έχει μιλήσει και έχει τοποθετηθεί και δημοσίως και γενικώς, συνήθως ξεκινάμε από τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ για την ισότητα των όπλων που λέμε. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, κύριε Παπά, ξεκινήσουμε από εσάς και μια που επίκειται η άφιξη του κύριου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και περιμένουμε να ακούσουμε τις προτάσεις του, τι έχει να μας πει ο ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει, για το επόμενο διάστημα. Θα ήθελα να μας πείτε τι να περιμένουμε το Σαββατοκύριακο αυτό και να σχολιάσετε ό,τι θέλετε προφανώς, αν ακούσετε τον κύριο Μηταράκη προηγουμένως που ήταν εδώ και κουβεντιάζαμε στο στούντιο, σε σχέση με τις εξαγγελίες του κύριου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ξενάκη. Θέλω καταρχήν να πω ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν εκπομπές λόγου, διότι αυτές έχουν κλείψει από την ελληνική τηλεόραση και αυτό είναι ένα τεράστιο έλλειμμα στην ενημέρωση του πολίτη. Ναι. Αυτό για να συγχαρώ και εσάς και την τριάδα των δημοσιογράφων στο σταθμό που επιμένει και καλώς κάνει. Τώρα, σε ποιο καμβά ανεβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη? Ανεβαίνει στον καμβά της παταγόντους αποτυχίας του κ. Μητσοτάκη να πείσει ότι στοιχειωδώς έχει να εισφέρει κάτι καινούργιο και σωτήριο για την ελληνική κοινωνία και την οικονομία. Μόνο δύο μέρες μετά τις εξαγγελίες του φάνηκε πάρα πολύ καθαρά, έγινε αντιληπτό κοινώς, ότι αυτά που εξήγηλε είναι μέτρα τα οποία ήδη ισχύουν και επειδή η αίσθηση της ανεπάρκειας των τοποθετήσεων του κ. Μητσοτάκη έφτασε και στο Μαξίμου, φρόντισε λίγα 24 ώρα μετά να πετάξει μερικές επικοινωνιακές τρακαστρούκες όπως τα υποτιθέμενα δωρεάν σπίτια. Είδαμε απλώς μία εξαγγελία, δεν καταλάβαμε περί τίνος πρόκειται, και βεβαίως να πυροδοτήσει εκλογικά σενάρια. Και αναφέρομαι βεβαίως στη βόλτα την οποία έκανε ο κύριος Γεραπετρίτης στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες και έκανε τοποθετήσεις έτσι κατηδίαν, οι οποίες έδωσαν τροφή σε εκλογικά σενάρια, τα οποία αναπαράγονται και στις εφημερίδες, ακόμα και στις εφημερίδες οι οποίες δεν θα έλεγε κανείς ότι διάγεται εχθρικά προς την κυβέρνηση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ήδη ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του βιώνουν τα συμπτώματα μιας τεράστιας φθοράς που έχουν υποστεί και αρχίζουν να ανοιχνεύουν τρόπους διαφυγής ή κατευχήν δική τους ανανέωση της εντολής τους, την οποία βλέπουν να εξαντλεί τραγουδάει. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Δημαδάμα, να πάμε και σε εσάς να έτσι ακούσουμε τι λέει αντιπολίτευση και να πάμε μετά στην κυρία Σπυράκη. Παρακαλώ, ήταν και η κυρία Γεννηματά σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Κύριε Ξενάκη. Ναι. Ακριβώς, κύριε Ξενάκη, νομίζω ότι η ΔΕΘ είναι μια ευκαιρία για να διατυπώσουμε τις προτάσεις μας, να ακουστούμε, να έχουμε φωνή, διότι το κίνημα αλλαγής, η κυρία Γεννηματά σήμερα έδωσε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την επόμενη μέρα, το οποίο είναι τεκμηριωμένο, βασίζεται σε συγκεκριμένους άξονες. Φυσικά έκανε κριτική στην κυβέρνηση και στον κύριο Μητσοτάκη, γιατί πιστεύω ότι ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι αυτός, να γίνει συγκεκριμένη κριτική. Είχαμε αρκετές αστοχίες και στα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό, που έχουν αρκετές θολές ζώνες, και έχουν και στα ζητήματα που αφορούν τη ΔΕΗ ασάφειες που προσπαθούμε και εμείς να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν βγήκαμε από την πρώτη στιγμή να καταδικάσουμε σύλληπτην όλα τα μέτρα. Πήραμε ένα-ένα τα σημεία και είδαμε τις αστοχίες και τα διάφορα ζητήματα που θέτουν. Και βεβαίως να πούμε ότι υπάρχουν θέματα που σχετίζονται με το ποιοι ωφελούνται από όλα αυτά και σε ποιο βαθμό απευθύνονται πράγματι. Και στους νέους, οι οποίοι δεν ξέρουν αν πραγματικά χρειάζονται μόνο τα γιγαμπάιτ ή χρειάζονται εργασία, αξιοπρεπή εργασία, όταν έχει περάσει ένα εργασιακό εξαιρετικά δύσκολο. Το ΕΣΥ, τα νοσοκομεία, δεν ακούσαμε προτάσεις από τον Πρωθυπουργό για το ΕΣΥ σε μια κρίσιμη περιοχή, εποχή πάλι με πανδημία σε έξαρση. Επομένως, νομίζω ότι το δικό μας σχέδιο και αυτό που σήμερα η κυρία Γεννηματά ονόμασε ένα πράσινο κοινωνικό συμβόλαιο είναι μια ανατροπή, είναι μια νέα αλλαγή στα σχέδια που πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι όλοι και πρέπει να ακολουθήσει και η εξωματική αντιπολίτευση και η κυβέρνηση. Και νομίζω ότι το επιτελικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας έχει πάρα πολλές γκρίζες ζώνες που θα πρέπει να τις συζητήσουμε. Εμένα πραγματικά θέλω να μείνω σε ένα άρθρο του κυρίου Σαχινίδη πριν λίγες μέρες που μιλά
για μια άλλη προσέγγιση που η Κυρία Γεννηματά ανέδειξε σήμερα στο θέμα του τι πρέπει να κάνουμε στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Και με αυτό κλείνω, κύριε Ξενάκη. Φτάνει και έδωσε και 750 υποσχέσεις. Φτάνουν και 751 ευρώ κατά το μισθό, έτσι, κύριε Γεννηματά. Βεβαίω. Είναι κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκινάμε και κατά το μισθό. Συγκεκριμένα μιλήσαμε για τους νέους που πρέπει να πάρουν ένα συγκεκριμένο ποσό στα χέρια τους και όχι από τα 600 ευρώ να φτάσουμε στα 100, γιατί ούτε αυτό είναι ξεκάθαρο. Και να πούμε και να βάλουμε έναν αστερίσκο μεγάλο, ναι, ότι πλέον το χρέος έχει φτάσει στο 200, έχει ξεπεράσει το 200 τα 100, ενώ το 2009 έχει ξεπεράσει το 127 και φτάσαμε σε αυτά τα σημεία τα οποία φτάσαμε, δυστυχώς. Μάλιστα. Και ενώ εδώ χάριτος, τα πράγματα θα αρχίσουν να δυσκολεύουν. Γι' αυτό δεν είπε τίποτα ο κύριος Μητσοτάκης. Λοιπόν, βάζει μια τελεία, παρακαλώ. Να πάμε στην κυρία Σπυράκη. Κράτησα μια φράση από αυτά που είπε ο κύριος Παπάς. Σας θα απαντήσετε συνολικά. Τους ακούσατε και τους δύο. Που είπε για την τεράστια φθορά την οποία έχει μπροστά της κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και για να αναγκάζεται να πάει σε μέτρα όπως τύπου αυτού που είδαμε σήμερα για τα σπίτια σε νέες που παντρεύονται τώρα και ξεκινάνε τη ζωή τους. Τι λέτε εσείς γι' αυτό? Και επίσης και ένα γενικό σχόλιο, το είπα και στο κύριο Μηταράκη πριν, ότι δέχεστε μια κριτική για το κοινάλι τώρα, ακούσαμε την κυρία Δημαδάμα, ότι νομοθετείτε και παίρνετε μέτρα για τους λίγους και όχι για τους πολλούς. Τους φίλους σας, λένε. Λοιπόν, για όλα. Στη θέση του κύριου Παπά θα απέφευγα τους χαρακτηρισμούς. Σημείωσα εκτός από την τεράστια φθορά, την παταγώδη φθορά και την παταγώδη αποτυχία του κύριου Μητσοτάκη. Και θα απέφευγα τους χαρακτηρισμούς γιατί η επιλογή του κύριου Μητσοτάκη να απευθυνθεί στους πολίτες έχει δύο στοιχεία. Είναι κοστολογημένη και είναι και στοχευμένη. Και επειδή είναι κοστολογημένη, κύριε Παπά, γι' αυτό το λόγο πολλά από τα μέτρα είχαν προϋπολογιστεί στο μεσοπρόθεσμο. Γιατί γενικώς αποφεύγουμε τις εκπλήξεις και εργαζόμαστε με βάση τους αριθμούς και τις δυνατότητες της οικονομίας. Και ίσως αυτό δεν πρέπει να το ξέρετε εξής, κυρία Δημαδάμα, σε ό,τι αφορά και το κατώτατο μισθό και τη διαδικασία με την οποία αυξάνεται το κατώτατο μισθό. Πάντως αυτό με τα δωρεάν σπίτια, κυρία Σπυράκη, θα έχει ενδιαφέρον να μας το πει. Σε εμάς που πληρώνουμε δάνεια. Ναι, δεν τα ξέρω για την οικονομία τη. Δεν θα μας διακόπτετε τους υπόλοιπους συνομιλητές. Θα τους διακόψω όλους. Και την κυρία Δημαδάμα θα διακόψω και τον κύριο Παπά. Σα το υπόσχομαι. Εντάξει, πείτε μας για τα δωρεάν σπίτια. Να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, η δυνατότητα. Πείτε μας καμία πληροφορία για τα δωρεάν σπίτια. Εμείς που πληρώνουμε δάνεια, όπως μπορούμε να πάρουμε κι εμείς. Λοιπόν, τα μέτρα ήταν στοχευμένα και κοστολογημένα. Στοχευμένα γιατί αφορούσαν τους νέους ανθρώπους πρώτα απ' όλα. Και φυσικά τα μεγαμπάιτ μπορεί να είναι ένα κίνητρο, αλλά κυρίως και βασικά το κίνητρο να φέρεται στη δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας με την επιδότηση του εργοδότη και την υποστήριξη μισθολογικά του νέου ανθρώπου. Αυτό είναι το πρόγραμμα σε ό,τι αφορά τους νέους ανθρώπους και έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι αυτό το πρόγραμμα επεκτείνεται στους 12 μήνες. Και το δεύτερο που έχει σημασία ήταν ότι αφορούσαν και στη μεσαία τάξη, αφορούσαν δηλαδή τους πολλούς, επίσης γιατί στοχεύουν στις χωραπαλλαγές. Είτε αυτές αφορούν τις επιχειρήσεις που θα δουν τις δυνατότητές τους να αυξάνονται και άρα και τις δυνατότητές τους να προσλάβουν ανθρώπους, είτε αυτές αφορούν τις γονικές παροχές που αφορά το κάθε Έλληνα και στην κάθε μία Ελληνίδα. Στην προηγούμενη φάση το ποσό ήταν πολύ χαμηλό σε σχέση με τις 800.000 της συνολικής περιουσίας που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης, είτε αφορά στα σταθερά βήματα που γίνονται για τη μείωση μέχρι τελικής εξαφάνισης συγκεκριμένων φορολογικών προβλέψεων, όπως είναι η εισφορά αλληλεγγύης ή τη μείωση του έμφυα που το έχουμε νιώσει όλοι. Άρα όλη αυτή η συζήτηση για το ποιους αφορά, αφορά τη μεσαία τάξη. Αφορά όλους μας. Όλη αυτή η συζήτηση για το τι θα πληρώσουμε, η κυβέρνηση λειτουργεί προληπτικά και στην αύξηση του κόστους ενέργειας. Η αύξηση του κόστους ενέργειας που οφείλεται στις διεθνείς αγορές και οφείλεται και στην ανεπάρκεια που έχουμε στις καθαρές πηγές ενέργειας, για την οποία τουλάχιστον εμείς οι τρεις που είμαστε εδώ νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι τις θέλουμε τις καθαρές πηγές ενέργειας, ότι θέλουμε τις ανεμογεννήτριες και ότι θέλουμε αυτές τις εγκαταστάσεις. Η αύξηση του ρεύματος λοιπόν καλύπτεται περισσότερο από 90% για ένα μέσο νοικοκυριό, η διαφορά θα είναι 2 ευρώ στον τελικό λογαριασμό. Να το δούμε αυτό. Εγώ έχω μια αγωνία, κυρία Σπυράκη, μισό λεπτάκι, αλλά έχω μια αγωνία. Θέλω να το δω πραγματικά αυτό, γιατί επιτρέψτε μου να είμαι δύσπιστος, όπως και εσείς όσο καιρό ήμασταν συνάδελφοι και κάναμε αυτή τη δουλειά. Δύσπιστοι ήσασταν. Ναι, κύριε Παπά. Κύριε Ξενάκη, αν μου επιτρέπετε, ναι, για τη συγκεκριμένη δράση προϋπολογίζονται 150 εκατομμύρια ευρώ. Δεν νομίζω ότι ειλικρινώς η κυρία Σπυράκη πιστεύει ότι αυτό θα καλύψει το 80% της αύξησης των τιμολογίων που θα δουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Και δεύτερον, βεβαίως λέω για τη ΔΕΗ. Και το δεύτερο, αυτή η περιβόητη πρωτοβουλία για το πρώτο ένσημο, ξέρετε τι προϋπολογίζει, το ηλικιώδες ποσό των 42 εκατομμυρίων ευρώ.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπολείπεται πάρα πολύ το ήδη υπαρχόντων και εν εξελίξη προγραμμάτων του ΑΕΔ. Μπορεί να είναι πολύ διαφημισμένο, θα ήθελα όμως για να μην έτσι υπάρχουν και εντάσεις μονίμως και αντιδικίες, να αναγνωρίσω ότι η κυρία Σπυράκη παραδέχτηκε ότι η συντριπτική, η πλειοψηφία των μέτρων τα οποία στη Θεσσαλονίκη ανακοινώθηκαν ήταν ήδη στο μεσοπρόθεσμο. Άρα δεν έχουμε κάτι καινούριο εκ μέρους του κύριου Μητσοτάκη. Και ένα τελευταίο σημείο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω. Όπως ξέρετε και το ρόλο που έχουν τα έκτακτα ταμεία, και επειδή ρωτάτε για τη ΔΕΗ, εγώ θα είμαι σαφής και θα σας πω ότι πρώτα απ' όλα μέχρι τις 300 κιλοβατόρες η διαδικασία είναι απολύτως καλυμμένη. Απολύτως καλυμμένη. Αλλά και μετά το υπόλοιπο το επιδοτεί η ΔΕΗ. Ως εκ τούτου, αυτό που αναφέρατε σε σχέση με το ειδικό ταμείο που δημιουργείται για τη μετάβαση είναι η βάση της κάλυψης. Η υπόλοιπη κάλυψη γίνεται αυτό, από τη ΔΕΗ. Εδώ θα είμαστε να αυτό δεν είναι ακριβώς έτσι, κυρία Σπυράκη. Τα πριν και τα μετά των λογαριασμών. Επειδή οι λογαριασμοί, θα ξαναπώ, έρχονται γρήγορα στο επόμενο διάστημα. Ένα τελευταίο σχόλιο, αν μου επιτρέπετε. Ναι, συνεχίστε. Και σε σχέση με την κουβέντα η οποία γίνεται για τη μεσαία τάξη, κοιτάξτε να δείτε, δόθηκαν στη δημοσιότητα και έχουν δοθεί και στο παρελθόν οι κατανομές των περιουσιακών στοιχείων των Ελλήνων φορολογουμένων. 87% των Ελλήνων έχουν περιουσίες οι οποίες είναι κάτω από 150.000. Εάν ίσχυε αυτό που λέει η κυρία Σπυράκη και η κυβέρνηση ήθελε να βοηθήσει τη μεσαία τάξη, θα καταλάβαινε κανείς μια πρωτοβουλία η οποία θα πήγαινε το αφορολόγητο στις γονικές παροχές στις 300.000. Αυτή τη στιγμή, κύριε Ξενάκη, και είμαι βέβαιος ότι κανένας εκ των συνομιλητών δεν έχει την τέτοια δυνατότητα και γι' αυτό έτσι θα το αναφέρω με ευθύτητα, εάν ένα ζευγάρι έχει δύο παιδιά, μπορεί να κάνει γονική παροχή 3.200.000 ευρώ και να μην πληρώσει μισό ευρώ φόρο. Το καταλαβαίνετε. Ναι. Αυτή ήταν η πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας. Λέτε, εγώ θα ήθελα να σημειώσω, αν μου επιτρέπετε, ναι, ότι πρέπει να δοθεί μια μεγάλη έμφαση μόνο ένα σημείο. Κύριε Δημαδάμα, ναι. Πριν σημειώσετε να κάνει μια ερώτηση που θέλει και ο Νίκος Ελευθερόπουλος στον Νίκο Δημοπά. Ναι. Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα στην τοποθέτησή σας ότι η κυβέρνηση καταραίει, προχωράει όπως προχωράει. Μήπως έχετε επιλέξει όμως την τακτική του όριμου φρούτου? Γιατί δεν σας ακούω να λέτε ούτε για εκλογές, ούτε να φύγει ο Μητσοτάκης, ούτε τίποτα. Και ερχόμαστε. Όχι, το να φύγει ο Μητσοτάκης το έχουμε πει εδώ και καιρό. Και είπαμε ότι η Ελλάδα μάλιστα χρειάζεται. Ναι, μα μόνο έτσι πρέπει. Γιατί κάποιοι άλλοι έχουν αφήσει και άλλα υπονοούμενα, γι' αυτό σας ρωτάω. Εντάξει. Η Ελλάδα χρειάζεται μια προοδευτική διακυβέρνηση, κύριε Ελευθερόπουλου, και τη χρειάζεται ακριβώς για να βάλει μπροστά με διάρκεια, με επιμονή και με συνεκτικό τρόπο ένα πρόγραμμα άρσης των μεγάλων ανισοτήτων. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας διαμορφώνει μια Ελλάδα των ανισοτήτων. Είτε αυτές οι ανισότητες είναι περιβαλλοντικές, είτε οικονομικές, είτε εκπαιδευτικές, είτε ανισότητες πρόσβασης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τραυμάτων που έχει η ίδια η δημοκρατία μας. Κάθε άλλο παρά έχουμε εμείς την τακτική του όριμου φρούτου. Είμαι βέβαιος ότι το γνωρίζετε ότι έχουμε κάνει μια προγραμματική υπερπροσπάθεια. Κατηγορηθήκαμε. Δημοσκοπικά δεν φαίνεται αυτή η προσπάθεια ακόμα πάντως. Δημοσκοπικά δεν ξέρω τι έγινε τις τελευταίες δύο Κυριακές και δεν είδαμε δημοσκοπήσεις. Και είδαμε μόνο μία εταιρεία η οποία έχει φλωμώσει στο χρήμα. Γιατί δεν κάνετε εσείς? Να σας πω κάτι, επειδή το λέει κάθε μέρα ο Νίκος εδώ, θα σας το πω πραγματικά. Ναι. Γιατί δεν κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ μια δημοσκόπηση? Παραγγείλει μια δημοσκόπηση και να τη δημοσιοποιήσει. Για να δείξει ότι και δεν είναι έτσι. Ποιο σα είπε, πού ξέρετε εσείς αν έχουμε? Έχετε, αυτό ρωτάω, έχετε. Αυτό λέω. Πάντως, αν έχετε, κύριε Παπά, και δεν δημοσιεύετε, παραβιάζει τον νόμο. Λυπάμαι που το λέω. Όποιος κάνει δημοσκόπηση και το ξέρετε καλύτερα από ότι εγώ, οφείλει να την δημοσιοποιήσει. Ναι. Και οφείλω να πω και εγώ, κύριε Παπά, μια δημοσκόπηση που που δημοσιοποίησε η Αυγή, νομίζω, της Παλμός Ανάλυσης, είχε διάφορα ερωτήματα που καταγράφουν δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση, μεταξύ άλλων, αλλά όχι ερώτημα για πρόθεση ψήφου και ποσοστά. Ναι. Ό,τι είδατε και εσείς δημοσιευμένο, είδα και εγώ λοιπόν. Μάλιστα. Καταλάβατε. Άρα, από την αρχή σας, το πρόβλημα δεν είναι 3.000, κύριε Παπά. Αυτό έφερε ως επιχείρηση. Λέω όμως πάρα πολύ εμφατικά ότι εάν υπήρχαν δημοσκοπήσεις οι οποίες είναι συμβατές με το αφήγημα του ακλόνητου Μητσοτάκη και του κατέχοντα την πολιτική πρωτοβουλία,
θα τις είχαμε δει. Μάλιστα. Δεν τις είδαμε. Λοιπόν, κύριε Δημαδά, ερχόμαστε σε εσάς και επειδή απευθύνθηκε με έναν τρόπο σε εσάς και ο κύριος Παπάς για την κυβέρνηση, τη διακυβέρνηση την επόμενη. Εγώ έτσι κατάλαβα τουλάχιστον την περίπτωση. Θα θέλαμε να σας ακούσουμε και για το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ που θα τα ακούσουμε βέβαια αναλυτικά του Σαββατοκύριακο. Ο κ. Παπάς τώρα δεν τον ρωτάω, δεν θα έχει να μας πει τίποτα παραπάνω και να έχει ιδέα μας το έλεγε δηλαδή. Οπότε δεν τον ρωτάω. Μην πάει και τζάμπα η ερώτηση. Εγώ περιμένω να ακούσω, γιατί από τον κύριο Μητσοτάκη δεν άκουσα, αλλά περιμένω να ακούσω την πρόταση εξωματικής αντιπολίτευσης που δεν έχω ακούσει μέχρι στιγμής. Προφανώς θα ακούσουμε το Σάββατο κάποια πράγματα, αλλά από αυτά που ήδη έχω δει, υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία δεν έχουν τεθεί στη συζήτηση. Ας πούμε, θα ήθελα να πω και στην κυρία Σπυράκη και στον κύριο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό μας, τι γίνεται με τα κράτη των τραπεζών που έχουν κάνει μέσα στην περίοδο καραντίνας εξαιρετικές αυξήσεις στις χρεώσεις. Μην είπαμε για gigabyte. Τι γίνεται με την κινητή τηλεφωνία όταν έχουμε τις ακριβότερες τιμές στην Ευρώπη? Δεν άκουσα απαντήσεις σε αυτά. Δεν άκουσα έναν τρόπο που θα. Το αφήγημα λοιπόν που λέμε ότι είναι για τους λίγους η ανάπτυξη και τα μέτρα της κυβέρνησης αυτής δεν είναι έτσι με αυτόν τον τρόπο και δεν γίνονται έτσι. Τι γίνεται με τις ανατιμήσεις? Έχουμε ένα κύμα ανατιμήσεων. Πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό? Ακούμε ότι ναι, αυτό υπάρχει στο διεθνές επίπεδο κτλ. Πολύ ωραία. Η δική μας κυβέρνηση σε σχέση με τα μέτρα τα οποία λαμβάνει. Τι ακριβώς θα κάνει? Γιατί ο κύριος Χατζηδάκης ένα χρόνο πριν δεσμευόταν για κάποια τελείως διαφορετικά πράγματα που είχαμε πανδημία, που είχαμε ζητούμενα και ήρθε σήμερα και μας ανέλησε και βλέπουμε τι ακριβώς γίνεται με τη ΔΕΗ που είναι εξαιρετικά σοβαρά, διότι έχουμε ένα χειμώνα μπροστά μας, έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλά ζητήματα και έχουμε και την πανδημία. Εφόσον σας λένε πάντως για τη ΔΕΗ, σας λένε με μεγάλη βεβαιότητα τη ΔΕΗ, εγώ είμαι δύσπιστος πολύ, το λέω έτσι και δημοσίως. Και θέλω να το δω. Αλλά σας λένε πως δεν θα το δούμε αυτό το κύμα ακρίβειας, θα το ισορροπήσουν με έναν τρόπο. Το θα, κύριε Ξενάκη, για ένα τέτοιο κρίσιμο ζήτημα, θα έπρεπε να συνοδεύεται. Εγώ να το πιστέψω. Εγώ να το πιστέψω. Και η κυρία Σπυράκη θα το δει. Θα ήθελα να δω το σχέδιο που λέει σημείο-σημείο πώς θα γίνει αυτό. Διότι όταν ξέρουμε, δεν θα τιμήσω. Όταν οι υπουργοί το παραδέχονται, το μισό λεπτό, κυρία Σπυράκη, σας άκουσα με προσοχή. Θέτεται ένα ερώτημα, αλλά καλά επειδή, είναι επειδή τυπώσεις, να απαντήσω επί του συγκεκριμένου. Επειδή ναι, αφήστε με να ολοκληρώσω και να απαντήσετε στο σύνολο, αν θέλετε. Επειδή λοιπόν δεν ακούσαμε ένα σχόλιο και ένα σχέδιο. Αλλά αν θέλετε να ολοκληρώσω, να απαντήσετε συνολικά, κυρία Σπυράκη. Λοιπόν, και επειδή ακούσαμε από τρεις διαφορετικούς υπουργούς, γιατί θα πω για αυτό και να απαντήσετε συνολικά, τελείως διαφορετική προσέγγιση για το τι θα γίνει τελικά. Νομίζω ότι αυτό ήθελε μια ολιστική προσέγγιση με ένα ολιστικό σχέδιο που θα συμφωνούν και οι υπουργοί. Προφανώς, οι υπουργοί σας θα έχουν καταρτήσει ένα σχέδιο για να μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα άμεσα και να είμαστε και εμείς εκτός κριτικής και να είμαστε και φαν, αν θέλετε. Λοιπόν, κάτι τέτοιο δεν το είδαμε. Για να απαντήσει και να πάμε και σε άλλο. Έτσι, όπως και με τις τράπεζες, όπως και με το ίντερνετ που έχουμε το ακριβότερο, δεν ακούσαμε τίποτα και δεν είδαμε και μια αντίδραση. Όχι μόνο στη ΔΕΘ, γιατί είναι 2 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, για την προοδευτική διακυβέρνηση, σήμερα διατύπωσε ξεκάθαρα, κυρία Κινηματά, ότι εμείς είμαστε εδώ με προοδευτικές λύσεις, το κίνημα αλλαγής. Με το ΠΑΣΟΚ και τις προοδευτικές δυνάμεις ηγείται της προσπάθειας αυτής. Έχουμε την Νορβηγία που έδειξε το δρόμο για τη σοσιαλδημοκρατία. Λοιπόν. Το S5 φαίνεται ότι πάει πάρα πολύ δυναμικά. Άρα προφανώς και μιλάμε για προοδευτικές λύσεις. Εννοείται. Λοιπόν, τελεία. Να απαντήσει, κυρία Σπυρά, και να πάμε και σε κάποια δύο ακόμα θέματα. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα, γιατί νομίζω ότι έχει σημασία οι πολίτες που μας ακούνε να έχουν συγκεκριμένη εικόνα. Λοιπόν, οι πρώτες 300 κιλοβατόρες επιδοτούνται με 30 ευρώ. Και οι δεύτερες 300 κιλοβατόρες επιδοτούνται στο υπόλοιπο της κατανάλωσης κατά 80% από τη ΔΕΗ. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η επιβάρηση ενός νοικοκυριού που καταναλώνει 600 κιλοβατόρες είναι 2 ευρώ. Και εξήγησα πριν στον κύριο Παπά ότι η πρόβλεψη αφορούσε για το Ταμείο Μετάβασης, αφορούσε μόνο το πρώτο κομμάτι. Το υπόλοιπο κομμάτι θα επιδοτηθεί από τη ΔΕΗ. Αφορά αυτό συνολικά. Δεν είναι μόνο οι καταναλωτές, δεν έχουν μόνο ΔΕΗ. Όχι, κύριε Ελευθερόγλου, επειδή ρώτησε η κυρία Δημαντά, αν υπάρχει. Και σχέδιο υπάρχει. Και σχέδιο υπάρχει και βήμα-βήμα γίνεται. Και αν θέλετε κάτι, η κυβέρνηση κινήθηκε προληπτικά στην αύξηση του ενεργειακού κόστους, γιατί ακόμα οι λογαριασμοί δεν έχουν έρθει, αλλά η εξαγγελία, η δέσμευση του ποσού και το μέτρο μπήκε στο τραπέζι. Μάλιστα. Κυρία Σπυράκη, θέλω να μου απαντήσετε για αυτά τα δωρεάν σπίτια από την ΕΤΑΔ, τα 70.000, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Κύριε Καραμέρο, να αφήσουμε την κυβέρνηση να το εξαγγείλει αναλυτικά. Είναι προφανές αυτό που είπε ο κ. Σταϊκούρας, ότι με βάση την πρόβλεψη της ανάπτυξης που θα υπάρχει και για το δεύτερο εξάμηνο του 2021, η κυβέρνηση λαμβάνει τέτοια μέτρα, ώστε το μέρισμα αυτό της ανάπτυξης να επιστρέψει στη μεσαία τάξη. Η μεσαία τάξη
είναι όπως την περιγράψαμε με τα χαρακτηριστικά που έχει κάθε μεσαία ηλική οικογένεια και τα νέα ζευγάρια σε αυτό το πλαίσιο χρειάζονται υποστήριξη. Οι σκέψεις της κυβέρνησης είναι δεδομένες, τις έχει διαγραφήσει ο Υπουργός Οικονομικών. Μένει να γίνουν οι εξαγγελίες από τα αρμόδια χείλη. Δεν είναι ένα ορισμό. Είναι ad hoc, γιατί ακούστηκε και είναι κάτι που έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε. Είναι ένα οριζόντιο μέτρο, υπάρχουν διαβαθμίσεις. Ξέρετε κάτι παραπάνω, κύριε Σπυράκη, γιατί ακούγεται. Ξέρετε, ίσως ότι είμαι ευρωβουλευτής και βγαίνω από το Στρασβούργο. Ωραία, λοιπόν, να σας ρωτήσουμε λίγο κάτι που μπορείτε να απαντήσετε ευρωβουλευτής και να τοποθετηθείτε όλοι. Άρα μας παραμένουν τα ερωτήματα. Τι είπατε, κύριε Παπά? Λέω, η εξαγγελία είχε μισό 24ωρο ζωή. Ήταν μισό πρωτοσέλιδο, δύο σχόλια στις πρωινές εκπομπές και μέχρι το βράδυ την ξεχάσαμε. Δεν έγινε, δεν ήταν εξαγγελία πάντως. Ήταν κάτι που γράφτηκε. Θέλω να πω, δεν εξαγγέλθηκε. Όχι, όχι, με συγχωρείτε. Ήταν ο αρμόδιος υπουργός σε πρωινή εκπομπή και έλεγε ότι αυτό το πράγμα θα προχωρήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, για τον κύριο Σκέψη. Ο Υπουργός Οικονομικών θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα. Αυτό ήταν. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Να πάμε σε ένα θέμα άλλο το οποίο έχει προκαλέσει συζήτηση στα social media. Δεν γίνει χαμός, πρέπει να πω. Και αφορά έναν συνάδελφο στη Νέα Δημοκρατία, κύριε Σπυράκη, τον κύριο Μπογδάνο. Και κάτι το οποίο έγινε χθες, μην τα κάζω και τα ξαναλέω. Τα λέγαμε και πριν τον κύριο Μηταράκη. Θα θέλαμε και τη δική σας άποψη επ' αυτού που έγινε και γιατί, λέει εδώ ο Γιώργος ρωτάει. Τα ονόματα βασικά έχουν κάνει ανακοινώσει όλα τα κόμματα. Γιατί δεν υπήρχαν μέτρα για την βουλευτή, αυτό ρωτάει. Ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα κόμματα, αυτό ρωτάνε. Για πέστε μας τη δική σας άποψη, ποια είναι. Ο ίδιος ο βουλευτής, εξ όσων είδα, κατέβασε την ανάρτησή του και εξήγησε ότι δεν γνώριζε το περιεχόμενο αυτής της ανάρτησης. Σε κάθε περίπτωση, δύο πράγματα, γιατί θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί. Όλοι εμείς που συμμετέχουμε στο δημόσιο βίο, για κάθε είδους αναδημοσίευση σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά δίκτυα και στο περιεχόμενο όμως της υπόθεσης αυτής και στην ουσία της υπόθεσης αυτής, ξέρετε ότι τέτοιου είδους λογικές είναι πολύ μακριά από μένα και αυτό δεν συμβαίνει τώρα που είμαι ευρωβουλευτής. Συνέβαινε από τον καιρό που έχω αποφασίσει να έχω την ιδιότητα του πολίτη που μου την έδωσε. Το η δημοσιοποίηση ονομάτων μικρών παιδιών δηλαδή είναι κάτι το οποίο το καταδικάζεται. Έτσι, είναι προφανέστατο αυτό. Είναι σαφές αυτό που είπα. Ναι, νομίζω δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Ναι. Και τι δεν βγάζει μια γραμμή, μια γραμμή σε ένα κείμενο η Νέα Δημοκρατία. Εμείς πιστεύετε ότι εγώ ανήκω σε άλλο κόμμα. Σας είπα αυτή τη στιγμή μια άποψη που είναι μια άποψη που υπάρχει στην Ελλάδα. Εγώ σέβομαι την προσωπική σας άποψη και ξέρουμε την πορεία σας, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά το να βγαίνουν 4-5 βουλευτές και να λένε κακώς το έκανε, δεν εκφράζει επίσημα τη Νέα Δημοκρατία. Δείχνει μια ανοχή. Μην βγάζονται σαν ανακοίνωση. Εγώ δεν είπα να το πάρει το κεφάλι που το ζητάνε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αλλά έστω να πει αυτό που λέτε. Γιατί να μην πάρει το κεφάλι, κύριε Καραμέρο? Λέω, αυτό το ζητούν τα κόμματα. Εγώ λέω έστω το μίνιμουμ, κυρία Δημαδάμα. Τώρα την άποψή μου προσωπική. Έδωσε εξήγηση. Λοιπόν, εγώ να απευθύνω στον κύριο Παπά και επειδή να το κάνω λίγο πιο δύσκολο, γιατί είναι, φαντάζει εύκολο το θέμα αυτό. Λένε κάποιοι, το έχετε διαβάσει φαντάζομαι, ότι τώρα ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ να διαγράψουμε τον κύριο Μπογδάνο, όταν ουδέποτε έχει διαγράψει κανένα βουλευτή του. Γιατί είναι αυτή η τακτική του ΣΥΡΙΖΑ, μην κάνει διαγραφές εν πάση περιπτώσει για θέματα. Και να πω ένα, για παράδειγμα, χωρίς να πω όνομα, δεν χρειάζεται, γιατί έχουν περάσει και χρόνια. Υπήρχε βουλευτής ο οποίος δημοσίως είχε πει ότι η 17 Νοέμβρη είχε ένα ιδεώδες το οποίο ήταν κοντά στο λαό. Έχει υποθεί αυτό δημοσίως από βουλευτή. Αποδοκιμάστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δεν διαγράφει όμως, αποδοκιμάστηκε, αλλά δεν διαγράφει. Και εκείνος, θυμάμαι τότε. Πρώτον, δεν ήταν αυτή η διατύπωση. Η διατύπωση που είχε γίνει ήταν ότι οι φωνιάδες της 17 Νοέμβρη είχαν ιδεολογικά κίνητρα. Αυτό ήταν. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι εκεί η ουσία. Η ουσία είναι ότι η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, αντιλαμβάνομαι τη θέση της κυρίας Σπυράκη, χαιρετίζω το γεγονός ότι ξεκάθαρα πήρε αποστάσεις από την αθλειότητα Μπογδάνου, ο οποίος στα πεντάχρονα και στα τετράχρονα δεν βλέπει κάποια αγγελούδια τα οποία για επιλογές όχι δικές τους βρέθηκαν στη χώρα μας και η χώρα μας ως δημοκρατική πολιτεία, σεβόμενη το κράτος δικαίου, οφείλει να τα προστατέψει. Δυστυχώς η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας περιθάλπτει αυτές τις λογικές. Θα έπρεπε να έχει πάρει μια σαφή απόφαση και να τον απομακρύνει. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ο Μπογδάνος είναι υπότροπος. Ο κύριος Πολάκης την είναι, κύριε Παπά, έχετε δει τις αναρτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, του είδα την ασυλία για αυτά που λέει για τον κύριο Στουρνάρα. Αν δείτε τις αναρτήσεις. Μεγιά τους με χαρά τους, δεν πειράζει. Μεγιά τους με χαρά τους. Ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία λοιπόν ψήφισε όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, ψήφισαν τέσσερα κόμματα. Δεν τα μόνο. Τι σημασία έχει αυτό τώρα, τι πραγματικά βάζετε στο σύγκλι.
βάζετε στο ζύγι αυτά που λέει ο Πάντος Πολάκης, με αυτά που λέει ο Πολάκης. Ότι υπάρχουν αναρτήσεις τηλεφώνησης, έφερα χαρακτηριστικό παράδειγμα του κ. Πολάκη, για τον κεντρικό τραπεζίτη της χώρας, τον οποίο και ο ΣΥΡΙΖΑ διατήρησε στις θέσεις του, και τώρα του ήραν την ασυλία, δεν πήγε καν στην επιτροπή και θα πάει στα δικαστήρια. Αυτό είπε. Συζητάμε το θέμα Μπογδάνου. Το καταδικάσαμε αυτό, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που λέω, το καταδικάζει τώρα. Λέω, παίρνει και με ρωτάτε για τις αναρτήσεις του Παύλου Πολάκη. Δεν σας έχουμε τι, τι να σχολιάσω. Τι να σχολιάσω. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζεται συλλογικά. Ο Παύλος ο Πολάκης έχει διατυπώσει και τις προσωπικές και τις συλλογικές του απόψεις δημοσίως. Δυστυχώς ή ευτυχώς για κάποιους, σε πολλά πράγματα από όσα έχει πει για την χρήση των φαρμάκων στα θεραπευτικά πρωτόκολλα έχει δικαιωθεί. Για τα θέματα του εμβολιασμού υπάρχει η συλλογική απόφαση και η συλλογική πρόνοια η δική μας να κάνουμε ακόμα και καμπάνια υπέρ του εμβολιασμού. Είμαστε όλοι οι βουλευτές εμβολιασμένοι. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι όλοι. Υπάρχουν κάποιοι και από το ΣΥΡΙΖΑ που δεν είναι για συγκεκριμένους λόγους. Όχι, όχι, δεν υπάρχουν. Υπάρχει, κύριε Παπά, δεν θέλω να σας πω το όνομα στον αέρα. Αν θέλετε μετά την εκπομπή. Τώρα, εγώ να ρωτήσω και τον Παπά. Δικαιολογημένα δεν έχει κάνει για αυτό. Επειδή πριν. Κυρία Δημαδάνο, θα την κάνετε αμέσως μετά. Θέλω να κάνω μια ερώτηση η οποία θα είναι και για τους τρεις σας. Ξεκινάω τον κύριο Παπά επειδή είχε το λόγο και αμέσως μετά απαντήσετε και τρεις. Πριν πάμε στην πολιτική μας κουβέντα και πριν τον κύριο Μηταράκη, βγάλαμε τον πρώην Τζακίνθου, τον επίσκοπο Δωδόνη, τον κύριο Χρυσόστομο, ο οποίος δημοσίως πριν από λίγες και τώρα στην εκπομπή είπε ότι κατά την άποψή του θα πρέπει να εμβολιαστούν υποχρεωτικά όλοι οι ιερείς. Και κακώς έχουν εξαιρεθεί οι ιερείς κάθε βαθμού, από τον κατώτερο μέχρι τον άνω κλήρο, από τον εμβολιασμό. Θα θέλαμε λοιπόν τη δική σας άποψη και επ' αυτού, κύριε Παπά, αν μπορείτε, πριν πάω στην κυρία Δημαδάμα. Ναι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό να έχουμε παρεμβάσεις δημόσιες από ιερωμένους οι οποίοι ενθαρρύνουν και ενισχύουν την ανάγκη, επιβεβαιώνουν την ανάγκη όλοι όσοι έρχονται σε επαφή με αρκετούς ανθρώπους να εμβολιάζονται. Και σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να μην αποτελούν φωτεινές εξαιρέσεις αλλά να αποτελούν τον κανόνα. Μάλιστα, λοιπόν, δυστυχώς έχουμε δει και πράγματα ανάποδα. Λοιπόν, κυρία Δημαδάμα, μια κουβέντα από εσάς και μια κουβέντα από την κυρία Σπυράκη για να κλείσουμε την κουβέντα μας. Ακούμε τη ζήτησή μας. Βλέπουμε μια δυσφορία και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ να έχουν τα πράγματα με το όνομά τους. Υπάρχουν περιπτώσεις και για το ΣΥΡΙΖΑ και για τη Νέα Δημοκρατία, στελεχών και βουλευτών που έχουν πάρει θέση σε συγκεκριμένα ζητήματα και δεν βγαίνουν να καταδικάσουν με μία-δύο φράσεις, κύριε Καραμέρα, κύριε Θερόγλου ή με μια διαγραφή. Είμαστε ξεκάθαροι ότι αυτό που έγινε σε σχέση με τα ανήλικα παιδιά είναι προσωπικά δεδομένα. Κακώς έγινε και κακώς υπάρχει αυτή η ανοχή. Διότι πέρα από το πολιτικό υπάρχει και το ανθρώπινο και το ηθικό. Υπάρχουν κανόνες τους οποίους ακολουθούμε και στους οποίους πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Όταν υπάρχουν λοιπόν τέτοια ζητήματα, τα κόμματά μας όλα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα έχει και να λαμβάνονται, κακώς. Κακώς, κύριε Ελευθερόπουλου, κακώς. Σημαίνει ότι επειδή είχε γίνει τότε, πρέπει να συνεχίσετε να γίνεται. Κακώς. Πολύ κακώς. Πρέπει κάποια πράγματα επιτέλους το 2021, κύριε Ελευθερόπουλου, το 2021 να είναι ξεκάθαρα. Γιατί το μήνυμα, ειδικά και για τον εμβολιασμό, άκουσα με μεγάλη προσοχή στην εκπομπή σας τον Μητροπολίτη Ζακίνθου και μπράβο του, μίλησε ξεκάθαρα για τους δημόσιους λειτουργούς, όσοι πληρώνονται από το κράτος και έρχονται σε επαφή με τους πιστούς, όπως είπε, εξομολογούν και κοινωνούν, θα πρέπει να κάνουν το εμβόλιο. Ωραία, πιο ξεκάθαρη θέση από αυτή δεν έχω ακούσει λοιπόν, ούτε παρακαλώ, από βουλευτές Σπυράκη, του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Δημοκρατίας για να λέμε την αλήθεια. Εσείς, κυρία Σπυράκη, για τη δήλωση αυτή του σεβασμιότατου πρώην Ζακίνθου. Ένας άνθρωπος που δεν μασάει τα λόγια του γενικώς χρόνια τώρα, έτσι, ναι. Να κοιτάξτε, έχω αποταχθεί από την αρχή αυτής της διαδρομής υπέρ της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού σε συγκεκριμένους κλάδους εργαζομένων στο δημόσιο και σε συγκεκριμένους κλάδους εργαζομένων που έρχονται σε επαφή με τους πολίτες. Είτε αυτοί είναι οι δάσκαλοι, είτε αυτοί είναι οι αστυνομικοί, είτε αυτοί είναι οι ιερείς, πολύ περισσότερο το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο είχε τον πρώτο λόγο. Και αυτό συνέβη πριν το καλοκαίρι, οπότε νομίζω ότι κούρεται ανοιχτές θύρες. Η άποψή μου είναι σαφής. Αυτό είναι η δική σας άποψη, όχι της Νέας Δημοκρατίας όμως. Της δικιάς μας λέμε, κυρίως, κυρία Δημαδάμα, εδώ που έχουμε. Εκφράζεται και το κόμμα σας, κυρία Σπυράκη, αν είναι να πω τις δικές του, τις προσωπικές. Λοιπόν, παρακαλώ. Εδώ, κυρία Σπυράκη, και να είναι λογικό. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Τη θέση σας, καταλαβαίνω τη θέση σας, αλλά και εσείς εκφράζετε το κόμμα σας όταν λέτε ότι έπρεπε να υπάρχουν διαγραφές των στελεχών που παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα. Βεβαίως, μα βεβαίως. Άρα και εσείς το κόμμα σας εκφράζετε. Δεν είναι προσωπική σας άποψη. Γιατί σφεύδετε να μας πείτε ότι είναι προσωπική άποψη. Νιώσετε ότι πρέπει να από κάτι. Να πάρουμε τελεία. Κυρία Σπυράκη, κυρία Δημαδά, μας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Παπά, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μας απόψε το βράδυ και κάναμε αυτή την κουβέντα.